Αν πάρει τώρα σε όλα τα υπουργεία ένα τηλέφωνο, ναι, τέτοια ώρα, έτσι. Το μόνο που θα βρει είναι το Μηταράκι. Μπράβο. Και τον Άδωνη. Και, ίσως και τον Άδωνη, ναι. Καλημέρα και Μηταράκι. Άλλοι δεν υπάρχουν. Καλημέρα, ναι. Αθήνα. Καλημέρα, τι κάνεστε, καλά. Μια χαρά, δόξα Θεώ. Έλεγα λοιπόν ότι αν πάρει τα υπουργεία τηλέφωνα τώρα, θα βρει ένα Μηταράκι μόνο. Δεν θα το έλεγα αυτό. Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι δουλεύουν πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν είναι μια φυσιολογική περίοδο. Η πίεση είναι αρκετά μεγάλη και προσπαθούμε όλοι να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις. Ευγενής άμυλα λέγεται αυτό, αλλά είναι καλό. Και καλό. Πραγματικότητα. Και, πραγματικότητα και κυβερνητική αλληλεγγύη θα την έλεγα εγώ. Λοιπόν, κύριε Μηταράκη μου, να πάμε λίγο σε σοβαρότερα υποποίηση έννοια. Μιλάμε για επενδύσεις. Έτσι. Είστε από αυτούς που θέλουν την εξωστρέφεια και το έχετε αποδείξει και το ξέρω γιατί προσωπικά βλέπω τη δουλειά σας. Είχατε μερικές εντάσεις όμως και με τον κύριο Ράιχμαχ αλλά και με τον κύριο Στουρνάρα για αυτές τις επιλογές που κάνατε κατά το παρελθόν ώστε να γίνει εξωστρεφής η Ελλάδα για τη διεθνή της εκπροσώπηση, για την παρακολούθηση των διεθνών οικονομικών και εμπορικών θεμάτων και ένα σωρό προτάσεις που κάνατε. Κάποιοι όμως από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν το πολύ θέλουν αυτό. Τελικά τι έχει γίνει, προχωράμε εκεί ή το πάγωσαν οι άλλοι? Καταρχήν δεν υπήρχαν αντιρρήσεις από τον κύριο Στουρνάρα, δεν είχαμε θέματα συνεργασίας. Πάντως ο νέος φορέας εξωστρέφειας τελικά δημιουργήθηκε, λειτουργεί ήδη από 1η Απριλίου. Θα τον στελεχώσουμε με το απαραίτητο προσωπικό επιπλέον που χρειάζεται μέσα στο 2014. Και αυτό γίνεται σε μια εποχή που έχουμε πλέον να λέμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ναι. Το 2012 και 2013 οι εξαγωγές μας ξεπεράσαν τα 27 δισεκατομμύρια. Ποσοστό ρεκόρ για την Ελλάδα, 15% του ΑΕΠ το 2013 ήταν η συμμετοχή των εξαγωγών. Και παράλληλα βλέπουμε μια πολύ σημαντική αύξηση των νέων επενδύσεων προς την Ελλάδα. Να σας πω, και ίσως δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει με αυτόν τον τρόπο, ότι τους τελευταίους 12 μήνες γίνανε 3 νέες επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ η κάθε μία στην Ελλάδα. Για πες το. Και μιλάω για την αξιοποίηση του ελληνικού που θα ξεπεράσει 4 δισεκατομμύρια. Εκεί υπάρχουν στάσεις όμως και μετά. Να πάμε να μιλήσουμε όσο θέλετε. Όχι από την πλευρά μου, εγώ έχω τη δική μου στάση, αλλά γενικά υπάρχουν κάποιες στάσεις για το αν είναι επένδυση ή αν δεν είναι επένδυση. Κάθε φορά που γίνεται οποιαδήποτε επένδυση στην Ελλάδα, οποιαδήποτε. Υπάρχει, υπάρχει μια επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ που πρέπει να πάω στη Βουλή να την εξηγήσω. Και ρωτάω κάθε φορά το ΣΥΡΙΖΑ, πείτε μου επιτέλους, επιτέλους, μία επένδυση, μία, οποιαδήποτε μία. Διαλέξτε την τύχη μία που σας αρέσει. Γιατί μιλάμε για θέσεις εργασίας, μιλάμε για ενεργεια, βλέπουμε τεράστια προβλήματα, κυρίως στα νέα τα παιδιά, τα οποία νιώθουν ότι δεν έχουν ελπίδα με την ανεργία να είναι πάνω από το 50%. Και όταν κάθε φορά πάμε να δούμε οποιαδήποτε επένδυση, μία-μία, πάντα κάτι μας βρωμάει. Θα συμφωνήσετε, επειδή είστε άνθρωπος της αγοράς όπως και εγώ, ότι δεν πουλάς σε μια περίοδο που έχεις οικονομική ύφεση ή είσαι κοντά στην πτώχευση και προσπαθείς να πουλήσεις ή να διαπραγματευτείς καλύτερο αντίτιμο όταν είσαι σε καλή οικονομική περίοδο. Και αυτό βέβαια φταίει η κεντροδεξιά, που κάθε φορά που πήγαμε να κάνει κάτι, έκανε πίσω, με συνέπεια σήμερα να πουλάμε πολύ χαμηλά. Να σας πω κάτι. Για να τα λέμε ομά. Εγώ διαφωνώ μαζί σας και σας λέω επίσημα. Πάρτε παράδειγμα το ελληνικό. Ναι, ναι. Το ελληνικό δημόσιο θα εισπράξει ένα τίμημα το οποίο ξεπερνά κατά λίγο τα 900 εκατομμύρια ευρώ. Το οποίο σε βάθος χρόνου, κύριε Μηταράκη, όμως έτσι δεν το παίρνουμε τώρα κατευθείαν από ό,τι ξέρω. Ναι, αλλά δεν παραδίδουμε και τη γη τώρα. Ναι. Αν σκεφτείτε ότι ο εργολάβος, μέχρι να τελειώσει καταρχήν η διαδικασία, ναι, στη Βουλή, χρόνια, η κύρωση θέλει χρόνια. Έτσι. Και μια έκταση 6.500 στρέμματα δεν θα χτιστεί σε μία μέρα. Θα χρειαστεί λοιπόν αυτό μέχρι να είναι έτοιμη και αξιοποιήσιμη γη, αυτό συγχρονίζεται με τις εισπράξεις που κάνει το δημόσιο. Όταν δίνεις κάτι και εσύ με δόσεις, δεν είναι παράλογο να ζητάς να πληρωθείς με δόσεις. Και να σας πω κάτι, αν η Ελλάδα τα ζητούσε τα λεφτά προκαταβολικά και αναγκαζόταν ο επενδυτής να δανειστεί με ψηλά επιτόκια, θα πέραμε τελικά λιγότερα. Δηλαδή και εμάς μας σύμφερε ως χώρα να υπάρχει αυτή η πληρωμή σε βάθος χρόνου. Όμως τι παίρνουμε παράλληλα? Παίρνουμε 1,2 δις δημόσια έργα, τα οποία κανονικά, αν γινόταν μια πολεοδόμηση, θα πλήρωνε το δημόσιο. Όπως παραδείγματος χάρη η κατασκευή του μεγαλύτερου Μητροπολιτικού Πάρκου που υπάρχει στη χώρα μας και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, 2.000 στρεμμάτων. Και παράλληλα μετά μιλάμε για ένα ιδιωτικό έργο πάνω στη δικιά τους γη. 5 δισεκατομμύρια. Στα 5 δισεκατομμύρια οι εισπράξεις οι φορολογικές του δημοσίου από τα υλικά, την κατασκευή, τις εργοδοτικές εισφορές θα είναι τελικά πολλαπλάσιες από το ποσό που θα εισπράξουμε από την πόλη της γης. Και όταν μιλάμε πόλη της γης, σας θυμίζω ότι το 30% πωλείται. Ναι, το 70% ναι, έτσι, είναι έτσι, μακροχρόνια μίσθωση. Έτσι. Και το ελληνικό δημόσιο παραμένει συνέτερο στα κέρδη. Να σας πω, αν τελικά έχει κέρδη η κοινοπραξία πάνω από ένα όριο που έχουμε βάλει. Επένετε παραπάνω. Ναι, συμμετέχετε στα κέρδη. Κύριε Μηταράκη, ξέρετε, επειδή μιλάμε για την Αθήνα και τη Βόρεια Ελλάδα, ραδιόφωνο από τη Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία κτλ. Ακούει ο Θεσσαλονικός τώρα τον κύριο Μηταράκη και πολύ εύστοχα θα αναντηθεί. Έχουν το ελληνικό, το κάνουν, το αναπτύσσουν το μεγαλύτερο πάρκο. Ετοιμάζουν να κάνουν υποθαλάσσια Πειραιά Σαλαμίνα.
και θα τελειώσει σε 2,5-3 χρόνια από ό,τι λέγεται τουλάχιστον και γράφτηκε. Θα κάνουν την Πανεπιστημίου. Κάνουν το ελληνικό. Κάνουν το μετρό, το τελειώνει και φτάνει στην Κόρινθο. Η Θεσσαλονίκη αυτή η έρημη πόλη, κύριε Μηταράκη μου. Γιατί έχετε πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη και έχετε εξαγγείλει και πράγματα και έχετε διάθεση να βοηθήσετε προσωπικά εσείς. Πετε μου, ποιο είναι το τελευταίο έργο που έχει γίνει στην πόλη αυτή. Το τελευταίο έργο που υπογράψαμε πριν ούτε μήνας δεν πέρασε. Ναι, ναι. Είναι η δημιουργία στη Θεσσαλονίκη της έδρας του μοναδικού διεθνή οργανισμού που έχει υποεδρεύσει. Παραευσύνα τράπεζα, κύριε. Κύριε Μηταράκη, έργα λέω εγώ. Η παραευσύνα τράπεζα είναι ένα θεσμικό ρόλο. Μιλάμε για έργα. Ο Θεσσαλονίκος δεν έχει μετρό από το 1992 ακόμα μετρό εγώ. Να σας πω κάτι. Το Δημαρχείο θα μας πούνε τώρα. Πάμε σε ιδιωτικά έργα. Ναι. Μίλησα πριν για τρεις μεγάλες επενδύσεις. Η δεύτερη είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Είναι η διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου TAP, το οποίο θα δώσει στη Βόρεια Ελλάδα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα δημιουργήσει 12.000 θέσεις εργασίας και σε εποχές που είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Κρατήστε το αυτό, κύριε Μηταράκη, γιατί φοβάμαι ότι τοπικές κοινωνίες θα έχουν θέματα με τον TAP και ξέρετε πως είναι ο Έλληνας, θα κάνει προσφυγές, δεν ξέρω πότε τελειώσει. Πάω πάλι πίσω όμως αυτό που σας είπα πριν. Ότι οποιαδήποτε επένδυση πάμε να κάνουμε, οποιαδήποτε επένδυση, μία-μία βρίσκουμε πάντα εμπόδια. Αν συνεχίσουμε να θέτουμε τα εμπόδια ως προτεραιότητα, δεν θα έχουμε θέσεις εργασίας. Αυτό δεν ισχύει για την Ελλάδα. Ισχύει για οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Να σας θυμίσω. Εγώ ρώτησα τον κύριο Μηταράκη, επειδή ήμουν ευκρινής και ευδιάκριτος. Έργο υποδομής. Γιατί ξέρετε, το θέμα είναι. Εντάξει, ο αγώς TAP είναι εθνικό έργο. Δεν είναι για τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι εθνικής σημασίας. Αρκεί να μην γίνει bypass από το Ισραήλ από κάτω με Τουρκία για το φυσικό αέριο. Δεν το συζητήσουμε τώρα. Αφήστε το καλύτερο το θέμα. Έχω μερικές μικροεστάσεις. Αλλά λέω στην ουσία. Έργο υποδομής. Σας είπα, υποθαλάσσια Σαλαμίνα Πειραιά. Ελληνικό, πανεπιστημιακό. Τη δική μας την υποθαλάσσια, Κυριακό. Και εμείς τη δική μας υποθαλάσσια. Δηλαδή, το μετρό, πότε λέμε να τελειώσει. Είναι ο κ. Αυδελάς, ο καλός συνάδελφος, δημοσιογράφος. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Ναι. Μπαίνετε σε θέματα δημοσίων έργων που ξέρετε ότι. Το ξέρω. Γι' αυτό λέω ότι. Όχι ευθύνη, θα έλεγα ο δικό μου χώρο γνώσεων. Πάντως στη Βόρεια Ελλάδα μέσω του αναπτυξιακού νόμου βλέπουμε μια πολύ σημαντική αύξηση νέων επενδύσεων που στηρίζουμε στη Βόρεια Ελλάδα και εγώ θα ανέβω την άλλη εβδομάδα στη Χαλκιδική για να εγκαινιάσουμε ένα νέο ξενοδοχείο, μεγάλο, πεντάστερο, το οποίο φτιάχνεται και μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Ναι, ναι, με το, άρα με το βλέπουμε ιδιωτικά έργα πλέον να γίνονται στη Βόρεια Ελλάδα. Μιλάμε για την αξιοποίηση πλέον και των λιμένων Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης. Γνωρίζετε πάντα ότι και αυτό. Διαφωνούν κάποιοι και στο Πασό και αυτό όπως θέμα. Και οποιοδήποτε τελικά επένδυση έχουμε αντιδράσεις. Αλλά να σας πω κάτι. Ο Πειραιάς, ο οποίος βρήκε πρώτο στρατηγικό επενδυτή πριν χρόνια, κατάφερε να σχεδόν τετραπλασιάσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω. Τον όγκο εμπορευμάτων που πηγαίνουν στο Πειραιά. Αληθές. Αυτό είναι αληθές. Αυτό είναι αληθές. Και ξέρετε γιατί γίνεται αυτό. Όχι μόνο γιατί το λιμάνι λειτουργεί καλύτερα. Αυτό θα μπορούσε κάποιος κρατικιστής να πει, ας το καταφέρνατε κι εσείς. Γιατί οι μεγάλες εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται το λιμένα έχουν και τα εμπορεύματα. Ναι. Δηλαδή φέρνουν τη δικιά τους πελατεία, να το πω απλά, σωστό, στο δικό τους λιμάνι. Να, αν λοιπόν η Θεσσαλονίκη επενδύσει ένας σημαντικός operator, θα δούμε δημιουργία θέσεων εργασίας στη Θεσσαλονίκη. Και θα δούμε και δημιουργία θέσεων που έχουν να κάνουν με όλη την εφοδιασία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί εγώ δεν είναι θέμα προσωπικό, δεν εμπιστεύομαι την ελληνική δημόσια διοίκηση. Ξέρετε ότι η Μελβούρνη είναι η δεύτερη πόλη σε πληθυσμό, σε ελληνικό πληθυσμό. Το ξέρετε αυτό. Ναι, ναι. Δηλαδή, έχω πάει κιόλας με 20 χρόνια. Ξέρετε όμως ότι υπάρχει διπλή φορολόγηση μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδος. Δηλαδή είναι απίστευτο. Διπλή φορολόγηση. Αυτό είναι απίστευτο. Με την Αυστραλία και δεν ξέρω κατά πόσο. Πρέπει να το δείτε και το λέω για εσάς, γιατί μίλησα με φίλο Αυστραλό που θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα και μου λέει: Κυριάκο, πώς θα επενδύσω, όταν ξέρω ότι φορολογούμε και στην Αυστραλία και στην Ελλάδα. Πρέπει να βρει, γι' αυτό λέω ότι η κυβέρνηση καλά κάνει και ιδιωτικοποιεί, αλλά πρέπει να βρει και εκείνη τα προβλήματα, τις παθογένειες που θα τις επιλύσουμε. Και το λέω ως παράδειγμα, αν θέλετε, η υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Είναι δεδομένη αυτή. Έτσι, εγώ έχω μια επιχείρηση και έχω συνεταιρό το κράτος. Μιλάμε για 45% φορολόγηση γενικά. Προσπαθώ να σου εξηγήσω αυτό, λοιπόν ότι. Σε αυτό νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάρει μια ξεκάθαρη. Το ξέρω και είπε ότι εν ευθέτω χρόνο θα μειωθεί. Στο οποίο επίσης όμως υπάρχουν αντιδράσεις, βέβαια δεν θα καμφθούμε από αυτές τις αντιδράσεις. Το ξέρω. Ότι η φορολογία των επιχειρήσεων πρέπει τελικά να καταλήξει στο 15%. Έτσι. Κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα είναι γνωστό ο ανταγωνισμός φορολογικός, τον οποίο έχετε από. Βουλγαρία, Ρουμανία, ναι, έτσι ακριβώς. Γι' αυτό έχουν πάει ελληνικές επιχειρήσεις. Και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Εγώ θέλω να δω την Αυστραλία πάρα πολύ καλά. Ψάξτε το λίγα και εσείς προσωπικά. Να το κοιτάξω. Και δεύτερον, θα είστε ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Μην γελάτε καθόλου, ξέρω τι λέω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι θέμα. Δεν το θεωρείτε τιμητικό, το σκέφτο περιβάλλον του Πρωθυπουργού, εν πάση περιπτώσει, ή κάποιοι άλλοι που ξέρουν καλύτερα από εμάς τα τραπεζικά. Τιμητικό είναι στο τέλος να σας πω κάτι για ένα πολιτικό όταν φτάσει στην κάλπη.
ο ψηφοφόρος να σε σκέφτεται και να πει ότι ναι, έκανες δουλειά, δούλεψες και σε εμπιστεύομαι για άλλη μια τετραετία. Αυτό είναι το πιο τιμητικό. Και μια τελευταία δύσκολη ερώτηση. Και τα ξέρετε κι εσείς. Το ξέρω. Το ξέρω. Επειδή ξέρω ότι δουλεύετε πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε την αλήθεια. Συναντηθήκατε και με τον κύριο Σόρος στο Μεγάλη Βρετανία μαζί με υπόλοιπους υπουργούς. Οργανώθηκε, το οποίο γράφτηκε μυστικό, δεν νομίζω ότι ήταν μυστικό, οργανώθηκε ένα δείπνο για 70 άτομα, δεν ήταν μια εκδήλωση μεγάλη. Ήταν. Τι σας είπε αυτός ο κύριος, τον οποίο εγώ το αντιπαθώ βέοντας βέβαια, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τι σας είπε ο κύριος Σόρος, δηλαδή τι είπε, θα επενδύσει. Θα έπρεπε να είχαμε φροντίσει τότε και Βελόπουλος να σας είχαν καλέσει να του. Μπα, αν ακούσει Σόρος Βελόπουλος θα τρέξει κύριε Μηταράκη, πίστεψε με, αλλά λέω το εξής. Έχει διάθεση να επενδύσει στην Ελλάδα, δηλαδή συγκεκριμένα. Δεν ήταν μια συζήτηση. Α, ήρθε απλά φιλικά. Ήταν μια συζήτηση η οποία έγινε για γενικότερα ευρωπαϊκά και θέματα της περιοχής, στα οποία έκανε μια μικρή ομιλία και εξέφρασε τις απόψεις του. Απόψεις οι οποίες έχουν δημοσιευμένες, δεν είναι κάτι το. Ωραία. Δεν υπήρχε κάτι. Εγώ κρατώ, κύριε Μηταράκη, το θέμα της Αυστραλίας, το θα το δείτε, και κρατώ το ότι η Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος είναι τιμητικό για εσάς. Και οτιδήποτε ακούγεται το όνομά σου είναι τιμητικό, προς Θεού. Όχι, μην το λες, δεν είναι απόλυτο αυτό, κύριε Μηταράκη, πιστέψτε με. Ο Άδωνης ακούει τα εξαμάξει, ο φίλος μου. Γι' αυτό λέω. Λοιπόν, να το ρωτήσω πάντως και για την Αυστραλία, γιατί έχω την εντύπωση ότι είχε πάει πρόσφατα. Να το δείτε λίγο, να το δείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια στη δουλειά σας, γιατί ξέρω ότι δουλεύετε και συγγνώμη που σας ενοχλήσαμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Focus ήσουν. Πάντα. Τώρα το ζεις και το ακούς κάθε μέρα.